Η δήλωση του Μανώλη Κεφαλογιάννη μετά την επίσκεψή του στους δύο Έλληνες στρατιωτικούς που κρατούνται στις φυλακές της Αδριανούπολης είχε ως εξής. Μετέφερα στους δύο Έλληνες αξιωματικούς, Άγγελο Μητρετώδη και Δημήτρη Κούκλατζή, την απεριόριστη αγάπη ενός ολόκληρου έθνους. Τους μετέφερα την αμέριστη συμπαράσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που με το ψήφισμά του ζητά με ομοφωνία όλων των πολιτικών του δυνάμεων την άμεση απελευθέρωσή τους. Η απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών είναι ζήτημα πρώτης εθνικής αλλά και ευρωπαϊκής προτεραιότητας. Και τη δύναμη την οποία έδειξαν αυτά τα παιδιά που ουσιαστικά στο τέλος μας παρηγορούσαν εμάς, αντί να τα παρηγορήσουμε εμείς. Σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι περνούν ένα θετικό μήνυμα, το καλύτερο μήνυμα στην ελληνική νεολαία. Και οι ίδιοι και οι γονείς τους με αξιοπρέπεια χειρίζονται αυτό το θέμα. Ο Άγγελος Μητρετώδης και ο Δημήτρης Κούκλατζής φύλαγαν τα ευρωπαϊκά σύνορα. Είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά την άμεση απελευθέρωσή τους. Ενημέρωσα τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος από τις 22 Μαρτίου, σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, πρώτος είχε θέσει το θέμα της άμεσης απελευθέρωσης των δύο Ελλήνων αξιωματικών. Στον Άγγελο και τον Δημήτρη, όλοι βλέπουμε τα αδέρφια μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Με αγωνία περιμένουμε την άμεση απελευθέρωσή τους, την επιστροφή στα σπίτια τους, στους δικούς τους ανθρώπους.